Κυρίες και κύριοι, κύριοι αξιωματικοί, υπαξιωματικοί στρατιώτες, όπως είδατε πριν από λίγο, τελείωσε η καθιερωμένη τελετή παράδοσης παραλαβής της διοικήσεως. Είναι πράγματι συγκινητική η στιγμή που ένας διοικητής παραδίδει τη μονάδα που εδώ κουράστηκε, ο κύριος Χατζημιτάκος, που οι περισσότεροι τον γνωρίζετε, περισσότεροι όλοι τον γνωρίζετε, αλλά δεν τον γνωρίζετε στα δύο χρόνια που ήταν διοικητής. Ήταν ένας πετυχημένος διοικητής και δεν το λέμε αυτό για να χαϊδεύσουμε αυτιά, διότι αυτή η μονάδα, εκτός από το επιχειρησιακό της έργο, επειδή είναι ωραία μονάδα, οι εγκαταστάσεις είναι καινούργιες, ό,τι υποχρέωση έχει η ταξιαρχία, εορτές, θελετές, παραδόσεις κλπ. Τις κάνει σε αυτό το στρατόπεδο. Προσπάθειά του λοιπόν είναι μεγάλη για να διατηρήσει αυτούς τους χώρους έτσι όπως βλέπετε σήμερα. Το επιχειρησιακό έργο της μονάδος αναμφισβήτητα το παρέλαβε σε ένα επίπεδο α και η προσπάθεια του κάθε διοικητή είναι να το ανεβάσει. Και πιστεύω ότι ο κύριος Χατζημιτάκος το έχει πετύχει. Οι περισσότεροι που το γνωρίζετε και από παλιά έχει ξαναυπηρετήσει στικό, την αγαπάει λοιπόν δικό, και η υπηρεσία πιστεύω με τη μετάδοση που έχει εκεί, που πηγαίνει στο Γενικό Επιθετικό Στρατού, τον έχει ανταμείψει, διότι δεν είναι τυχαία η μετάδοση. Ο κύριος Χατζημιτάκος είχε το εξής προτέρημα απέναντί μου, που ήμουν ο διοικητής του. Ήτανε μαχητικός, ήτανε διεκδικητικός, δεν μπορούσες να ακουμπήσεις τους στρατιώτες και τα στελέχη του 282, διότι μπροστά ήτανε πάντα ο διοικητής. Με δυσκολία του παίρναμε κάποιον που λέγεται ΚΑΙ, που λέγεται πρατήριο, που λέγεται ταξιαρχία κλπ. Με δυσκολία. Ήθελε να έχει τη μονάδα του εκπαιδευμένη. Και πάντα, φυσικά, με κάποια δικαιολογία η οποία ευσταθούσε, σου έλεγε ότι δεν μπορείς να πάρεις αυτόν τον ΕΠΟΠ, αυτόν τον στρατιώτη, για αυτούς τους λόγους. Εγώ πάντως με βοήθησε στο έργο μου, τον ευχαριστώ πολύ, του εύχομαι υγεία και σε εκείνο και στην οικογένειά του και στα κορίτσια του και να πετύχει και στην καινούργια θέση που πηγαίνει όπως πέτυχε και σαν διοικητής. Θεσμικά θα πρέπει να του επιδώσω την πλακέτα της ταξιαρχίας. Δημήτρη, να είσαι γερός και καλό τυχούς από εδώ και πέρα. Στον παραλαμβάνοντα διοικητή, τον κύριο Γουλέτση Δημήτριο, εντελώς συμπτωματικά, σήμερα ήρθε να παραλάβει τη μονάδα που ήταν ο υποδιοικητής της μονάδος και δεν υπάρχει πιο καλή περίπτωση παράδοσης παραλαβής από το ο υποδιοικητής να παραλαμβάνει τη μονάδα. Δεν θέλει ενημέρωση, ξέρει τους χώρους, ξέρει τη μονάδα, δεν υπάρχει πιο ομαλή μετάβαση από τον ένα διοικητή στον άλλο. Θεσμικά όμως σήμερα το πρωί ήρθε εδώ στη μονάδα και ήταν ταγματάρχης. Και τώρα όπως βλέπετε είναι αντισυνταγματάρχης. Δεν προήλθε λόγω του ότι παρέλαβε τη μονάδα, απλώς έτυχε συμπτωματικά σήμερα να έρθει και η διαταγή προαγωγής του. Εγώ προσωπικά του εύχομαι καλή δύναμη στο έργο του, το οποίο είναι δύσκολο και θα πρέπει να προσθέσει οπωσδήποτε ένα λιθαράκι για αυτή τη μονάδα, η οποία είναι μια καλή μονάδα της νήσου. Δημήτρη, θα είσαι γερός. Ευχαριστώ πολύ, στρατηγέ. Καλό να σου. Στα νέα σου καλή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σεβασμιότατε, στρατηγέ, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι και στρατιώτες. Πριν δύο χρόνια, τέτοια μέρα,
παρέλαβα τη μονάδα. Η μονάδα μόλις είχε ενεργοποιηθεί. Είχε καινούργια στελέχη, καινούριους αξιωματικούς, καινούριο διοικητή, καινούριο υποδιοικητή και όλα ήταν καινούρια. Μόνο οι εγκαταστάσεις ήταν εδώ πέρα. Πιστεύω ότι όλοι μαζί και κυρίως τα στελέχη της μονάδας και οι έφετροι στρατιώτες βάλαμε ένα μικρό λιθαράκι για να βελτιώσουμε το έργο των προκατόχων μας. Καθώς επίσης, όπως ανέφερε και ο στρατηγός διοικητής 80 να αυξήσουμε την επιχειρησιακή ετοιμότητα της μονάδος με δεδομένο ότι επί 3 χρόνια ήταν χαμηλής ετοιμότητας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου όλο το προσωπικό της μονάδας για το έργο που καταφέραμε μαζί. Πιστεύω ότι είναι αρκετά σημαντικό. Το έργο το δικό μου θα το κρίνουν οι υφιστάμενοι. Το έργο της μονάδας, το οποίο το επιτελέσαμε όλοι μαζί, θα το κρίνουν οι προϊστάμενοι μας. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους προϊσταμένους μας. Θέλω να ευχαριστήσω τις δημοτικές αρχές, το Δήμο, την ΚΟ, καθώς και τους ανθρώπους των κοινοτήτων εδώ πέρα γύρω για την ηθική και υλική βοήθεια που μας πρόσφεραν στο στρατόπεδο. Θέλω να ευχαριστήσω την Ιερά Μητρόπολη ΚΟΟΥ και Νησίρου, η οποία μας παρήχε ψυχική συμπαράσταση και πολλές φορές και υλική συμπαράσταση στις εκδηλώσεις τις οποίες κάναμε εδώ, κυρίως ό,τι αφορά τις εκδηλώσεις για τον Άγιο Σεβαστιανό. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι μας βοήθησαν πάρα πολύ για το στο έργο εδώ και μας κυρίως ό,τι αφορά τις υποδομές του στρατοπέδου. Θέλω να ευχαριστήσω τον Διευθυντή του Δευτέρου Δημοτικού Σχολείου, ο οποίος παρήσατε και στις δύο τελετές του Αγίου Σεβαστιανού με τη χοροδία του σχολείου. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους των λοιπόν μονάδων, καθώς και το προσωπικό της ταξιαρχίας, το λοιπόν προσωπικό, για την βοήθεια που μας πρόσφεραν. Να ευχαριστήσω τέλος την οικογένειά μου η οποία με στήριξε στις δύσκολες στιγμές. Στο τέλος άφησε τον υποδιοικητή της μονάδος, ο οποίος είναι και ο καινούριος διοικητής, τον οποίο τον ευχαριστώ για τη βοήθεια που μου πρόσφερε, στο πρόσωπο του οποίου ήταν ένα πάρα πολύ καλό συνεργάτη και άριστο αξιωματικό, καθώς και έναν πολύ καλό φίλο, καθώς έχουμε ξεκινήσει και οικογενειακές φιλίες και πιστεύω να τις διατηρήσουμε. Ο κύριος Κουλέτσης μου θύμισε τον εαυτό μου όταν ήμουν υποδιοικητής, που είχα ιδιαίτερη σχέση με τους διοικητές μου, τους οποίους διατηρώ ακόμα και τώρα. Του εύχομαι καλή τύχη στα καινούργια του καθήκοντα και καλή επιτυχία. Προτρέπω όλο το προσωπικό της μονάδος να βοηθήσει τον καινούριο διοικητή, να συμπεριφέρονται στον καινούριο διοικητή όπως συμπεριφέρθηκαν σε μένα και με βοήθησαν. Δεν μου δημιούργησαν προβλήματα άλλης φύσης, παραπτώματα χαρακτήρα, να το πω για όσους καταλαβαίνουν και καταλαβαίνουν και στρατιωτικοί, για να βελτιωθεί το επιχειρησιακό επίπεδο της μονάδος και άλλες υποδομές. Σας ευχαριστώ όλους θερμά για την τιμή που μου κάνατε να είστε εδώ σήμερα μαζί μου. Σεβασμιότατε, στρατηγέ, κύριοι εκπρόσωποι των τοπικών αρχών, κύριοι συνάδελφοι εν αποστρατεία και εν ενεργεία, κυρίες και κύριοι προσκεκλημένοι, κληρωτό προσωπικό της μονάδος. Για μένα σήμερα που αναλαμβάνω τη διοίκηση της μονάδος,
αντιλαμβάνεσαι ότι τα συναισθήματα είναι ανάμεικτα. Από τη μία, η τιμή που μου έχει κάνει η υπηρεσία και οι προϊστάμενοι μου να μου αναθέτουν τη δίκη της μονάδος, από την άλλη το βάρος ευθύνης και φυσικά η λύπη που αποχωρίζομαι το διοικητή μου. Για μένα δεν θα ήθελα να πω κάτι παραπάνω, άλλωστε έχω μπροστά μου 2 χρόνια διοίκησης και εκεί θα φανεί το έργο. Αυτό το οποίο θα ήθελα να δεσμευτώ ενώπιον των προϊσταμένων, των υφισταμένων, αλλά και του τοπικού πληθυσμού που μας συνδράμει και στέκεται πάντα αρρωγός στις προσπάθειές μας, είναι ότι η διοίκησή μου θα προέρχεται και θα πηγάζει από υψηπετείς σκοπούς με γνώμονα πάντα το καλό της υπηρεσίας και της πατρίδος μας. Όμως η σημερινή μέρα ανήκει στον αποχωρούντα διοικητή. Με τον κύριο Χατζημιτάκο παρευθήκαμε 1 χρόνο. Εκτιμώ ότι και εγώ από την πλευρά μου βοήθησα στο να φέρει εις πέρας το έργο του. Αναμφισβήτητα, τα 2 χρόνια που έχει μείνει διοικητής εδώ έχουν χαραχτεί βαθιά στη μνήμη του. Πλην όμως, καλό είναι να δίνουμε και ένα αναμνηστικό για να θυμάται τα χρόνια της διοίκησης. Ως εκ τούτου, θα ήθελα να επιδώσω ένα πρόχειρο έμβλημα που έχει η μονάδα, που χαρακτηρίζεται από το Λεωνίδας, το ερπιστριοφόρο που κυριαρχεί σαν οπλικό σύστημα. Να επιδώσω επίσης την εικόνα του Αγίου Σεβαστιανού, η εκκλησία του οποίου βρίσκεται εδώ και χαρακτηρίζει τη μονάδα, για να τον βοηθάει στη συνέχεια της ζωής του και της καριέρας του. Ένα φωτογραφικό άλμπουμ με τις αναμνήσεις της μονάδος, το οποίο θα πάρει κάποια θέση στο σαλόνι του διοικητού μου. Και τέλος, ένα μικρό δώρο από το επιτελείο και τα στελέχη της μονάδος. Όπου είναι ο κάλικας βλήματος, ανάγλυφος, και στη μία πλευρά εμφαίνεται ο Άγιος Δημήτριος, λόγω και ονόματος, και στην άλλη είναι σκαλιστός ο Άγιος Σεβαστιανός. Έπρεψες από τους πυροβολητές εδώ. Καλό είναι να τη γράφουμε τα καλά στρατηγία. Σε κάθε περίπτωση, τελειώνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω άπαντες για την παρουσία τους και την τιμή τους εδώ και είμαι αισιόδοξος, σίγουρος, ότι η μονάδα θα προχωρήσει με τη βοήθεια των υφισταμένων και την καθοδήγηση των προϊσταμένων. Ευχαριστώ πολύ. Θα με επιτρέψετε λίγο ένα σχόλιο ακόμα μικρό. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλο το προσωπικό και πάλι για τα καλά λόγια και για τα δώρα που μου κάνατε σαν αποχωρούντα διοικητή. Ήθελα να κάνω ένα σχόλιο όσον αφορά για την εικόνα του Αγίου Σεβαστιανού. Να το ακούσει και ο Σεβασμιότατος. Όταν πρωτοπαρουσιάστηκα εδώ, ο Γιουργιόπουλος, που είναι από πίσω και εκτελεί και χρέη βοηθού Δευτέρου Γραφείου, μου έλεγε για τον Άγιο Σεβαστιανό ότι είναι πάρα πολύ μεγάλο γεγονός η διήμερη εκδήλωση για τον Άγιο Σεβαστιανό. Δεν μπορούσα να το φανταστώ.
Μου λέει, κύριε διοικητά, θα δείτε. Και πραγματικά, 2 χρόνια που είμαι εδώ, διαπίστωσα ότι είναι μια πολύ σημαντική εκδήλωση. Την τιμάει όλη η ΚΟΣ και σας προτρέπω όλους να συνεχίσετε με την ίδια προσπάθεια και να την αναβαθμίσετε αυτή την εκδήλωση. Όπως βλέπετε, έχουμε κάνει και μια προσπάθεια να αναβαθμίσουμε τον ναό και θα ήταν παράληψής μου.